Καλησπέρα σε όλους και όλες. Καλησπέρα. Η τελευταία μας συνέλευση σαν Ένωση Επαγγελματιών για τον Τούτο Χώρο, το ΔΣΥΜ, αυτό το έχω να μην αργούμε εγώ. Έχουμε κάνει κάποια πραγματάκια σε αυτή τη διάρκεια των 2,5 λίγο παραπάνω ετών που είμαστε. Έχω γράψει μερικά και αν θέλετε να κάνω και ένα ζωντανό διάλογο, παιδί μου, σε αυτά που εγώ πιστεύω ότι έχουν γίνει κάποια πραγματάκια. Και μετά θα συνεχίσουμε και θα αναπτύξουμε τη διάρκεια και κουβέντα τέλος. Με την πρώτη μέρα που ξεκινήσαμε και σχηματίστηκε το ΔΣ του Συλλόγου, ξεκινήσαμε και φτιάξαμε ένα email και μετά κάναμε και το Facebook, στο Facebook που το ξέρετε όλοι. Γιατί αυτό, γιατί από εδώ και πέρα ο Σύλλογος έχει συνέχεια, δηλαδή τα 2,5 χρόνια ξέρουν οι επόμενοι που θα αναλάβουν τι δουλειά έχει κάνει ο Σύλλογος, με ποιους έχει επικοινωνήσει, τι αιτήματα έχει ζητήσει, τι δράσεις έχουν γίνει. Και αυτό το πήρα με την τεχνογνωσία τη μικρή που έχω από το Δήμο, όπως είναι στη διάβγεια που ανεβαίνουν όλα τα θέματα και ξέρω καθένας τι γίνεται, κάτι ανάλογα αντίστοιχο είναι και το email, οι οποίες τώρα έχουμε όλοι τον κωδικό πρόσβαση στο email και τα 10 άτομα που είναι στο ΔΣ και κατ' επέκταση το πάρετε οι επόμενοι που θα βγουν. Άρα το email έχει ακριβώς όλο το DNA τι έχουμε κάνει αυτή τη στιγμή στον Σύλλογο και τι θα υπάρξει συνέχεια. Με το που αναλάβαμε στις πρώτες μέρες εβδομάδες, κάναμε το fashion show που νομίζω ότι θυμάστε όλοι. Με την πρίγα που μας είχαν αφήσει οι προηγούμενοι Παναγιώτης Ζωμπούτης και οι υπόλοιποι που είχαν κάνει αυτό το επιτυχημένο, που είχαμε κάνει μάλλον αυτό το επιτυχημένο fashion show στην πλατεία, το εξελίξαμε και το κάναμε σε επίπεδο χειμώνα μέσα στο κτήμα του Αθανασίου του Λάρεξη. Όσοι δεν το θυμάστε, δεν είχατε έρθει. Και ήταν εξαιρετικά πετυχημένο, πάνω από 1,000 τόσα άτομα εκεί. Ενωθήκαμε εμείς σαν μέλη της Ένωσης, ήταν ένα καλό αποτέλεσμα. Η δεύτερη δράση που κάναμε και ήταν έτσι λίγο ουσιαστική, γιατί είμαστε Ένωση και δεν είμαστε ουσιαστικά εμπορικό σύλλογο. Είμαστε Ένωση Επαγγελματιών. Γι' αυτό υπάρχει αντιπρόεδρος εμπορικού, αντιπρόεδρος βιοτεχνικού και είμαστε σύνολο επιχειρήσεων. Δεν είμαστε αμοιβός εμπορικό σύλλογο. Κάναμε ένα κάλεσμα αποτροπής εστιασμού από ένα μέλος του, συλλόγου μας. Ένα βιομηχανικό ακίνητο έβγαινε εστιασμού και κάναμε ένα κάλεσμα το οποίο είχε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή τότε. Αποτρέψαμε πράγματα. Αυτό το ακίνητο τώρα που μιλάμε το έχει ακόμα ο διοκτήτης, δεν το έχασε. Εκείνη τη μέρα έδωσαν πολύ μεγάλη συμμετοχή στα παιδιά. Η Μίνα Ιταλική ήταν από τις πρώτες στην προσπάθεια αυτή να έρχεται σε αντίθεση με τα σώματα ασφαλείας, μια συναισθήματα τα οποία δεν τα είχαμε ζήσει και ήταν και πρωτόγονο για την Αλμυρό. Κάναμε μια παρέμβαση για τη μετακίνηση του πυροσβεστικού σώματος. Αυτό που ζητούσαμε εξ αρχής ήταν να μην φύγει, δεν θα γινόταν εφικτό αυτό ούτως ή άλλως, αλλά ζητήσαμε με τη διαδικασία όλο αυτό το πράγμα που ζητούσαμε, το στείλαμε με τη διαδικασία δημοσίου εγγράφου σε όλους τους επικεφαλείς του Δημοτικού Σχηματισμού στο Δήμο, στον διοικητή της πυροσβεστικής στο Βόλο, τέλος πάντων σε ένα σύνολο ανθρώπων, ότι πρέπει να παραμείνει το κλιμάκιο όπως είναι ακόμη εδώ. Τι λέγαμε τότε, ότι εάν δεν υπάρχει αυτός ο χώρος, θα βρει ο Δήμος Αλμυρού ένα χώρο το οποίο να συστεγάζει ένα όχημα το οποίο να διασφαλίζει αυτή τη μετακίνηση που χρειάζεται πάνω από 40 λεπτά για να έρθει από τη Δρυμώνα να έρθει εδώ στον Αλμυρό. Αυτό που 40, τα 40 λεπτά τα επιχειρησιακά, γιατί ας πούμε έφυγε η φορεία, αλλά δεν αφήνει κενό επιχειρησιακό, δηλαδή τα 40 λεπτά για να έρθει από την Δρυμώνα εδώ μπορεί να ήταν καταστροφικό για μια επιχείρηση, για ένα σπίτι, οτιδήποτε. Μέχρι στιγμή πιστεύουμε ότι βάλαμε κι εμείς τη λιθαράκια, τώρα που μιλάμε υπάρχει ακόμα αυτό το κλιμάκι της πυροσβεστικής εδώ στον Αλμυρό. Κάναμε παρέμβαση για την στεγασμένη λαϊκή. Μεγάλο θέμα τώρα αυτό, μην τα ανοίξουμε, έχει φτάσει ένα σημείο, δείχνει ότι θα γίνει. Ίσως είναι σε ένα σημείο το οποίο μπορεί να μην είναι αναστρέψιμο, δηλαδή δείχνει ότι θα γίνει. Απλά ποιο είναι το θέμα, ότι θέλουμε τον κανονισμό, δηλαδή
Έχουμε ζητήσει από το Δήμο, από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι θέλουμε να ξέρουμε τον κανονισμό λειτουργίας από τη στεγασμένη λαϊκή. Ίσως να είναι και εκθεσιακός χώρος. Αυτά όλα θα μας δώσουν το περίγραμμα, το πλαίσιο, πώς θα λειτουργήσει και εμείς θα το δώσουμε σε ανάλογους ανθρώπους που γνωρίζουμε, δηλαδή στο δικηγόρο του Επιμελητηρίου σε πρώτη φάση, να δούμε πού έχουμε προβλήματα και πού πρέπει να προστατευτούμε από αυτό το πράγμα. Είναι σε εξέλιξη, δεν υπάρχει κάτι δηλαδή δεδομένο εδώ πέρα. Θα το αντιμετωπίσει το επόμενο ΔΣ. Με το Rock Festival την πρώτη φορά που είχε έρθει, είχε γίνει μια καταγγελία, είχε πάει εισαγγελέα, είχε δημιουργηθεί πρόβλημα να μην δεν γίνει. Μας είχαν καλέσει εμάς σαν ΔΣ να συμμετάσχουμε ότι είναι αναγκαίο και είναι χρήσιμο και πρέπει να γίνει και ότι και εμείς δίνουμε μια έτσι ένα χέρι βοηθείας ότι δεν θα πάθει τίποτα το κουρί, γιατί αυτό το κείμενο έλεγε ότι θα κακοποιηθεί, ότι θα υπάρχει πρόβλημα στην αλλίωση του μέσα του φυσικού χώρου αυτού που κάλεσε το κουρί. Πήγαμε με αστυνομίες και λοιπά, βάλαμε και εκεί ένα λιθαράκι, έγινε το Rock Festival και συνεχίζει, ξαναέγινε και ελπίζω να ξαναγίνει. Κάναμε ένα ερωτηματολόγιο για το παζάρι. Εμείς λέγαμε πάντα ότι το παζάρι χάνουμε από την εμπορική αγορά το 30 με 40% της χειμωνιάτικης περίοδου. Έστειλε το Επιμελητήριο Μαγνησίας ένα κλιμάκι εδώ πέρα που έκανε δύο έρευνες. Μία έρευνα είναι αν όντως αυτό ψώνιζαν χειμωνιάτικα πράγματα ή απλά ήταν επισκέψιμοι όλοι αυτοί οι άνθρωποι επισκέπτες που πήγαιναν. Και άλλο ένα κάναμε εμείς τους συναδέλφους μας στο εμπορικό κομμάτι, όχι δηλαδή σε καφετέριες, όχι σε κάποια άλλα μαγαζιά, μόνο σε μαγαζιά που είχαν αμυγός εμπορικό καρ, για να δούμε εάν θέλουν να δουλέψει, να υπάρχει το μπαζάρι. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, το είχαμε παρουσιάσει τώρα σε κέρδη ένας άνθρωπος από την Ιδρύο εδώ πέρα. Ψηλοαπογοητευτικό είναι αυτό, όντως υπάρχει μια μεγάλη απώλεια σε εμάς, σαν μαγαζιά, αλλά πιο πολύ είναι απογοητευτικό οι συνάδελφοί μας, που το 56% δεν θέλει και το 44% θέλει να υπάρχει το παζάρι σε εμπορικές επιχειρήσεις. Ένα επιχείρημα που είχε μία συνάδελφος από τα 44, λέει ναι, λέει θέλω να δουλεύω το παζάρι, θέλω να υπάρχει το παζάρι, γιατί δουλεύουν τα δύο παιδιά της αδερφής μου και βγάζουν ένα μεροκάματο 7 μέρες. Είναι απογοητευτικό να έχουν τέτοιους συναδέλφους. Κάπως έτσι είναι και οι εκλογές. Μην το ψάχνεις. Ναι. Έτσι είμαστε. Αυτά τα στοιχεία για το επόμενο δεν τα σήμα θα τα βρει, είναι αποθηκευμένα, τα υπάρχουν. Δηλαδή αυτό το όνομα σου μπορεί να το βρείτε, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει την ετροπή και το 44%. Πού να πας να τους πεις ότι εμείς δεν θέλουμε παζάρι όταν το 44% θέλει να έχει. Πώς θα ήταν και οι άνθρωποι της εστίασης. Όχι, το εξήγησα προηγουμένως. Καθαρά εμπορικές επιχειρήσεις. Εμπορικές. Κάθε 44, 45, 46. Δεν θέλω το παζάρι έτσι όπως είναι. Τι εννοούμε δεν θέλω το παζάρι, δηλαδή δεν υπάρχει δρόμο που μπορούμε να πάμε, το ξαναμεγαλώσουμε, το πήγαμε 560 παράγκες, δηλαδή το πάνε 700, πάνε 800, πού τελειώνει το νούμερο. Εμείς η πρότασή μας είναι να βάλουμε ένα πλαφόν όπως είναι 18 παράγκες για την εστίαση στα σουφλάκια, κάτι ανάλογα αντίστοιχο. Και δεν είναι πλέον θεσμός στο παζάρι του Αλμύρου με τους Κινέζους, Πακιστανούς, με οτιδήποτε εθνότητα και πουλάνε ρούχα ή παπούτσια ή γκάτζετ ή οτιδήποτε, ή διπρικός ή εσόρθα ή όλα αυτά. Έχει φύγει από το θεσμό δηλαδή. Ναι, θέλουμε το παζάρι, αλλά όχι σε αυτό το πράγμα που έχει επέλθει πλέον. Προσπαθήσαμε εμείς σαν ένωση και λίγο πιο προσωπικά μαζί με τον Κώστα του Μπουρλή, και φέραμε κάποιους στο Επιμελητήριο Μαγνησίας για πρώτη φορά. Δηλαδή, από το Επιμελητήριο Μαγνησίας πλέον ψηφίζουμε εδώ στον Αμυρό. Δεν είμαστε δηλαδή βοηθητικοί, δεν είμαστε άνθρωποι δεύτερης κατηγορίας που να πάμε στον Βόλο να ψηφίζουμε. Φέραμε κάποιους στον Αμυρό, δείχνει ότι την έχουν καπηχαιρώσει και για την επόμενη φορά το Επιμελητήριο πάντα θα υπάρχει μια κάλπη εδώ. Και γι' αυτό βγήκαμε και εμείς οι συμβούλοι, εγώ και ο Δημήτρης, ότι πλανήξαμε στη μεταποίηση. Που μπορούσαμε να είχαμε περισσότερες. Κυριακή στο χωριό. Κατόπιν αξιοποίησης μιας γνωριμίας που είχε ο αδερφός μου,
Κάναμε κάποια ραντεβού, μιλήσαμε με την Alpha Production και επιτέλους μετά από 6 μήνες δουλειά στις Μήνες, γιατί αυτό το πράγμα το ανέλαβε η Μήνα, επιτέλους φέραμε την Κυριακή στο χωριό στη Βρύνενα. Ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα, μιλάμε για πολλή δουλειά η Μήνα, δηλαδή πραγματικά κακοποιήθηκε την περίοδο, αλλά βγήκε ένα πάρα πολύ μορφό αποτέλεσμα. Αναδείξαμε τον τόπο, αναδείξαμε τα τοπικά προϊόντα. Ήρθαν σχεδόν οι πολιτιστικοί σύλλογοι, σαν Κατσανιού, Βλάχου και λοιπά πάνω. Ήρθε η χοροδία, δηλαδή κάναμε μια πάρα πολύ όμορφη παρουσίαση στον τόπο μας, μέσω της ΕΡΤ3. Το οποίο το έχει κάνει και πολλές φορές επαναλήψεις, όχι μόνο μια φορά και τελείωσε. Ήταν από τις πιο πετυχημένες εκπομπές αυτής της ζωής. Τα προϊόντα να δείξαμε, το τσάι και κανονικά να φαντάζομαι το έχουμε. Κάναμε ένα αίτημα στον Χρήστο τον Μπουκόρο ως τομεάρχη μεταφορών και υποδομών για να πει και στο επιμελητή του Μαγνησίας Καρεπέκη σε εμάς, σε μένα, πώς μπορεί να πει, να ξεκινήσει μια κουβέντα με τον ΟΣΕ και να αξιοποιηθεί, να δημιουργηθεί προοπτικές, να έρθει η συνδρομική γραμμή από το Βελεστίνο στη ΒΠΕ Αλμυρού, συνδέοντας τη ΒΠΕ Αλμυρού και το πολιτικό αεροδρόμιο της Κεντρικής Ελλάδος. Δηλαδή, με μια γραμμή κάναμε δύο προοπτικές, και τουρισμό, δηλαδή και επιβατικό, αλλά και βιομηχανικό. Έχει φτάσει ένα σημείο μέσω του Χρήστου Μπουκόρου, θα τα ανακοινώσω αυτός όταν πρέπει. Αυτό πάντως είναι σε εξέλιξη, υπάρχει αισιοδοξία. Κάναμε μία παρέμβαση για την απομάκρυση της ΔΔΕ. Είχε βγει ένα deadline ότι φεύγει η ΔΔΕ από εδώ. Δηλαδή, η ΔΔΕ τι εννοούμε, έχει χωριστεί. Η ΔΔΕ που παράγει και η ΔΔΕ που διανέμει το ρεύμα. Ήθελα να το πάρουν από εδώ το υποκατάστημα και ήθελα να το πάνε στο Βόλο. Κάναμε κι εμείς κάποια χαρτιά που τα στείλαμε και στην πρώτη καρέκλα της ΔΔΕ στην Αθήνα και στον Περιφερειακό και στον προϊστάμενο του Βόλου. Και μέσω του Δήμου πήγαν οι δύο αντιδημάρχοι, ο Μιχάλης ο Μακρύς και ο Άρης ο Καραγιώργος, πήγανε στον διευθυντή που είναι στη Λαμία, που είναι υπεύθυνος για αυτή τη διαδικασία. Μέχρι τώρα που μιλάμε είναι ακόμα εδώ. Δηλαδή, έχουμε πάρει την παράταση, δεν είναι τίποτα διασφαλισμένο. Το παρακολουθούμε, το επόμενο Δέλτα Σίγμα πρέπει να το έχει αυτό στην ατζέντα του. Και το Open Mall. Το Open Mall, πάλι ένα δύσκολο σενάριο, πολύ, πολύ δύσκολο πρόγραμμα. 6 μήνες υποδομή να το στήσουμε, να το κάνουμε μαζί με το Δήμο, πολύ εργατόρα με το Δήμο. Και θέλω να ευχαριστήσω και προσωπικά κάποιους ανθρώπους για το Open Mall. Την πρώτη φορά βγήκαμε, δυσκολευθήκαμε πολύ να μαζέψουμε τις υπογραφές. Αναγκαστήκαμε κάποια στιγμή να ανοίξουμε την περιοχή παρέμβασης, γιατί δεν βρίσκαμε κάτι και οι κάτι που ήταν σε συγκεκριμένους συναδέλφους δεν υπογράφαν για διάφορους λόγους κλπ. Αναγκαστήκαμε να πάμε στη Βασιλείο Γεωργίου, Κωνσταντίνο, πανεπιστήμιο πάνω, να βάλουμε το smart command. Αυτά τώρα θα τα πω στον επόμενο πρόεδρο να τα γνωρίζει, γιατί τώρα πολύ μεγάλο θέμα τώρα αυτό να το αναλύσουμε. Εγκρίθηκε το πρόγραμμα, αλλά πώς εγκρίθηκε. Όταν πήγε να προσπαθούσαμε να μαζέψουμε τις υπογραφές, δεν τις μαζεύαμε τίποτα. Ο χρόνος πίεζε. Έπρεπε να μαζέψουμε κάποιες υπογραφές. Την πρώτη μέρα βγαίνω με τον Δήμαρχο εγώ προσωπικά. Πάμε σε κάποιους ανθρώπους που είχαν συγκεκριμένους χάρτ εμπορικούς. Παίρνουμε κάποιους κωδικούς, παίρνουμε κάποιες αιτήσεις εκείνη τη μέρα που βγήκαμε. Θέλαμε κι άλλους. Ξαναανεβαίνω πάνω στο Δήμο, του λέω δεν δείχνει ότι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ξαναβγαίνουμε μετά, εγώ η Μήνα τελική, μπαίνει μπροστά η Μήνα. Ο αντιδήμαρχος οικονομικών, ο Βαγγέλης ο Καλατζής,
ο αντιδήμαρχος Καθαριώτης, ο Νικόλαος ο Κώστας, και ήρθαν και δύο διοικητικά στελέχη από το γραφείο το οποίο διαχειρίζεται αυτό το πρόγραμμα, ο Θωμάς ο Πρασάς και ένας άλλος κύριος, δεν θυμάμαι το όνομά του. Και έτσι καταφέραμε και μαζέψαμε τις υπογραφές με αίμα, δάκρυα και υδρότα. Πολλές αντιδράσεις και αυτό πολύ λυπηρό. Να δείχνεις ότι υπάρχει μια εξέλιξη σε αυτό το πράγμα, γιατί εάν δεν καταλάβουμε τώρα τα μαγαζιά μας είναι σε ένα λεωφορείο που λέγεται Αγορά του Αλμερού, και ενώ η μισή είναι καλή η αγορά, η άλλη μισή, δηλαδή εσείς μπορεί τα περισσότερα μαγαζιά να είναι στο κομμάτι που είναι φτιαγμένο ο δρόμος, αλλά και εμείς τα δικά μας τα μαγαζιά, εγώ που είμαι προσωπικού, δεν είναι στο καλό το κομμάτι και είναι πιο αποξηγουμένο. Είμαστε όμως στο ίδιο όχημα. Ο ανταγωνισμός θα πάει να πάμε το καλύτερο, θα πάνε σε καλύτερο λεωφορείο, σε σχήμα λόγου, δηλαδή θα πάνε σε κοινωνικές αγορές, αυτό θέλω να πω. Πρέπει να το δούμε ότι όλη η αγορά του Αλμυρού είναι ενιαία και ο ένας πρέπει να φροντίσει τον άλλο, γιατί είμαστε όλοι στο μαγαζί που λέγεται Αγορά του Αλμυρού. Εγκρίθηκε λοιπόν το πρόγραμμα. Από τις 84 προτάσεις κατατεθήκαν, 56 περάσανε. Και εμείς είμαστε οι 17η. Κάναμε πάρα πολύ καλή δουλειά και εμείς αλλά και το γραφείο. Είμαστε, έχει ξεκινήσει, έχει εγκριθεί, έχει ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα αυτό. Η καινούργια δημοτική αρχή, και ειδικά ο αντιδήμαρχος Ολοδομίας τώρα θα θέλει να έχει άμεση επαφή με τον καινούργιο πρόεδρο, την καινούργια πρόεδρο, τον οποίο θα επιλέξουμε. Πρέπει να γίνει μια συνεργασία εκεί πέρα, και αυτός ουσιαστικά και ο μεγαλύτερος λόγος που δεν κατεβαίνω και εγώ υποψήφιος ξανά με αυτό, να υπάρχει μια καλή συνεργασία του αντιδημάρχου Πολεοδομίας με τον καινούργιο πρόεδρο. Είναι διασφαλισμένο το έργο, δεν υπάρχει ότι υπάρχει να χαθεί κλπ. Απλά υπάρχουν κάποια υπόλοιπα σε κάποιους δρόμους που δεν έχουν ενταχθεί, αλλά υπάρχουν τρόποι να μπορέσουμε να τους φτιάξουμε. Δηλαδή έχει μείνει ένα κομμάτι από εκείνο το σημείο που τελειώνει η Εθνική, μέχρι το κομμάτι που βγαίνει στο κόλτσι, το ζέρι, αυτό το κομμάτι μπορεί να μπει στο τεχνικό πρόγραμμα. Είχαμε πει εμείς, εάν είμαστε εκλεγμένοι, εγώ που κατέβηκα με τον Εσερίδη, και είχαμε πει, ρε παιδί μου, ό,τι κομμάτια μικρά λεπτομέρειες υπάρχουν, μπορούμε να τα βάλουμε στο τεχνικό πρόγραμμα μικρό κόστος και να ολοκληρωθεί απόλυτα, γιατί κάποιοι δρόμοι ακόμα δεν είναι μέσα. Αυτό τώρα θα δουν η καινούργια δημοτική αρχή, θα δει ο καινούργιος αντιδήμαρχος της Πολεοδομίας πώς θα το διαχειριστεί. Και το ποσό είναι αρκετά μεγάλο, είναι 1.640.000. Ναι, κάτι τέτοιο. Ποιος θα το διαχειριστεί αυτό το ποσό? Αμυγός ο Δήμος Αλμυρού. Και επικουρικό είναι το επιμηλητήριο Μαγνησίας σε κάποιες δράσεις συγκεκριμένες. Αλλά τη δουλειά και τη συνεργασία, τη γέφυρα επικοινωνίας θα την έχει πάντα η Ένωση Επαγγελματιών μαζί με το Δήμο Αλμυρού. Δηλαδή το επιμηλητήριο είναι επικουρικό, δεν θα κάνει κάτι ουσιαστικό. Το επόμενο ΔΣ θα αναλάβει όλη αυτή τη διαχείριση και όλη αυτή τη διαδικασία για τα open mode. Συμμετείχαμε σε όλες τις αιμοδοσίες. Με μικρή προσέλευση βέβαια, αλλά όποτε μας γινόταν κάλεσμα, πάντα συμμετείχαμε. Συμμετείχαμε σε ημερίδες, κάναμε κάποιες ημερίδες. Μεγάλες τουριστικές επενδύσεις, πάλι πολύ μικρή προσέλευση. Ηλεκτρονικό μητρό αποβλή, τον είχαμε κάνει στην αρχή. Ηλεκτρονικό εμπόριο είχαμε κάνει τώρα τελευταία. Είχαμε κάνει διάφορα προγράμματα. ΕΣΠΑ ήταν μια τριλογία που είχαμε κάνει. Πριν λίγο καιρό, δεν είναι πολύ μακριά. Κάναμε όπου μας ζητήθηκαν φιλανθρωπικούς χορούς για να μαζευτούν κάποια έσοδα. Κάναμε μια προσπάθεια με τα ΜΕΑ, τα δικά μας, με την κυρία Νίκη Τσάκαλου. Και τώρα τελευταία κάναμε με τον... μαζευτήκαν τότε 1.000 ευρώ με τα ποσά, τα πήγε ο... Σωστομός. Και με την Κιβωτό τον κόσμο το κάναμε πριν λίγο καιρό πάλι αυτό. Μαζευτήκαν 3.000, 2.400 ήταν από εμάς όλη αυτή η προσπάθεια που έκανε η Ένωση. Και 600.000 πήρε πρωτοβουλία. 600 ευρώ πήρε πρωτοβουλία εκείνη τη στιγμή ο Δημήτρης ο Τσάφρας μέσω της γυναίκας του.
και πλήρωσε όλα τα, τους καφέδες που έπρεπε να πληρώσουμε εμείς και αυτά τα 600 ευρώ που ήταν να δώσουμε μας τα έδωσε το, ο Τσάπρας, τα οποία μαζεύτηκε το ποσότητα των 1.000 ευρώ. Μεγάλο χορηγός ο Δημήτρης ο Τσάπρας, να τον ευχαριστήσουμε. Δωροεπιταγές. Νομίζω ότι πήγε καλά αυτό το επιχείρημα. Όλοι το γνωρίζετε. Πιστεύω ότι πρέπει να συνεχιστεί αυτό. Οι επόμενοι πρέπει να το καλυτερεύσουν. Αν είδατε κάπου κενά, αν είδατε κάπου κάποιες αδυναμίες, είναι καλό να τις θεραπεύσουμε και να το συνεχίσουμε. Κάποιες δωρεές που κάναμε, μας ζήτησε το επάναλμυρο. Είχαν πρόβλημα με ένα κομπιούτερ που το οποίο δεν μπορούσαν να δώσουν. Τέλος πάντων, μας ζητήσαν ένα κομπιούτερ το επάναλμυρο, ο διευθυντής ο Γιώργος Καπράνας. Και εμείς με μεγάλη χαρά το πήραμε μέσω από το πάντα. Ό,τι αγορές κάναμε, τα κάναμε μέσα από τα δικά μας τα μέλη της Ένωσης στην περιοχή του Αλμυρού. Όπως δώσαμε και στο ΑΚΑΦ Αλμυρού ένα ποσό για να δημιουργηθεί αυτό το αποτέλεσμα που υπάρχει στο αστυνομικό τμήμα, για να είναι πιο εύκολα ταυτόφορα αν συμβεί στα μέλη μας και σε εμάς που είναι σε επίπεδο ριζόρτου. Η πισίνα. Η πισίνα όχι. Έχει να στέλνει. Στο επόμενο ζωμπούλι. Όχι ακόμα. Σε κάθε μέλος που άνοιγε μαγαζί, ξεκινήσαμε από την αρχή και μας άρεσε πολύ αυτή η σκέψη. Πηγαίναμε συμβολικά σε όλους από μια εικονίτσα της Παναγίτσας, έτσι από την Ένωση, να τη δώσουμε έτσι αυτή τη θετική ενέργεια να προχωρήσει και να συνταξιδοτηθεί από την επιχείρηση που ανοίγει. Τώρα στο τέλος είχαμε προβλήματα γιατί μας είχαμε ένα πρόβλημα με την τράπεζα, θα σου το πούμε αργότερα. Κάναμε και στα τρία χρόνια κάναμε τους ετήσιους φορούς με σκοπή πίτας. Οι δύο είχαν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Γυναικεία υπόθεση την πρώτη φορά, Κονιτόπουλος τη δεύτερη. Την τρίτη φάγαμε έτσι μια συνοδοποίητευση. Επιλέξαμε όμως τοπικούς καλλιτέχνες. Παρ' όλα αυτά δεν ήταν αποδεκτό, δεν πήγαμε καλά την τρίτη. Ναι, συγκρινόμενο όμως με τις δύο προηγούμενες χρονιές πήραμε πάρα πολύ, δεν ήταν τόσο καλά όσο ήταν τις προηγούμενες φορές αυτό. Όταν είχε έρθει ο Αρχιεπίσκοπος και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ζητήσαμε από τη Δημοτική Αρχή και μας επέτρεψε, πήγαμε και δώσαμε δύο καλάθια με τοπικά προϊόντα της περιοχής μας. Αναδείξαμε δηλαδή τι μπορεί να βγάλει ο τόπος, τα δεχτήκαμε με μεγάλη χαρά, πήρε μια σχετική δημοσιότητα, προσθέσαμε ότι μπορέσαμε και εμείς σε αυτές τις επισκέψεις που κάναμε. Και στο τέλος του χορού μας του τελευταίου, γράψαμε και ένα τραγούδι με πρωτοβουλία της, το σκέφτηκε η Μίνα, που έχει σκεφτεί πάρα πολλά η Μίνα. Μην ουσιαστικά ήταν πίσω από την κουρτίνα, μπορεί εγώ να φαινόμουν, αλλά την περισσότερη δουλειά την έβγαλε η Μίνα. Γράψαμε ένα τραγούδι με στιχουργό τον κύριο Γιώργο Τσιτσίνη. Έπαιξε και τα φωνητικά, τη φωνή, το τραγούδι σε Φώτης ο Τάπας. Έχει μείνει αυτό το τραγούδι, το έχουμε, είναι πρίκα της Ένωσης. Ουσιαστικά αυτά έχω ξεχωρίσει. Όσοι θέλουν να ξέρουν τι έχει κάνει αυτό το ΔΣ αυτά τα 2,5 χρόνια που είμαστε διοίκηση, εκτός από τα έντυπα που έχουμε βγάλει, θα τα αναρτήσουμε και στην σελίδα του Facebook. Κάποιοι πολλοί δεν είναι εδώ, υπάρχουν, θα τα αναρτήσουμε ό,τι δεν υπάρχει. Όποιος θέλει, καλοπροαίρετος ή κακοπροαίρετος, στην ερώτηση τι έχει κάνει το ΔΣ όλα αυτά τα χρόνια, θα μπορεί να μπει μέσω υπολογιστή, γιατί αυτό θα χαθεί, κάπου θα πεταχτεί, θα μπορεί να μπει στη σελίδα του Facebook και να ξέρει ακριβώς τι έχουμε κάνει. Αρκετές δράσεις είναι, αλλά θα τις δείτε μόνοι σας, θα τις αξιολογήσετε
και θα τις δείτε όποτε θέλετε με την ευκαιρία μαζί με το ίντερνετ. Έχουμε κάτι άλλο. Εγώ αυτά έχω έτσι επισημάνει σαν τις δράσεις της θητείας μας. Θες να μιλήσεις λίγο. Να κάνουμε... Να κάνουμε ερωτησούλες. Να πω κάτι που έρχονταν έτσι πρόχειρο κλπ. Εγώ καλό προαίρετα θα μιλήσω, δεν θα μιλήσω εννοείται. Είσαι διάδοχος μετά από μένα και θεωρώ ότι αυτό που πρέπει να έχουμε στην αγορά είναι η συνένεση. Η συνένεση, η σύμπραξη, η καλή πρόθεση. Θεωρώ ότι επιτυχία μεγάλη είναι τα open mall στην διοίκηση που κάνατε τα προηγούμενα χρόνια. Θεωρώ μεγάλη επιτυχία γιατί θα δείξει αυτό το πράγμα αργότερα τις προεκτάσεις που έχει και είναι ένα κομμάτι που πρέπει να ασχοληθούμε με όλα αυτά κτλ. Επίσης, μπράβο στη Μίνα και σε όλους εσάς για την Βρύμενα και ό,τι αφορά τα τοπικά μου. Τέλος πάντων, όλο το Συμβούλιο, αυτά που θα πω αφορούν όλο το Συμβούλιο, όλη η κοινή προσπάθεια. Όλες οι αποφάσεις ήταν ομόφωνες. Και κακώς δεν είναι και όλο το Συμβούλιο σήμερα, είναι όλο το Συμβούλιο, εδώ δεν ξέρω. Λείπουν μερικά άτομα. Κακώς έπρεπε να είναι εδώ όλοι. Μπράβο λοιπόν. Πάνω ο καθένας κρίνεται. Μπράβο και για την Βρύμενα. Ναι, γιατί κοιτάξτε, κάνουμε την κριτική και λέμε για να έρχεται κόσμος, αλλά δεν μπορεί να είσαι στο Συμβούλιο και να μην έρχεσαι εδώ ενώ κάνεις απολογισμό. Αυτό είναι εντελώς δεν έχει κανένας το αντιπρόεδρο σήμερα. Λοιπόν. Μπράβο και για την Βρύμενα, όπως επίσης μπράβο και για την τελευταία δράση με τις δωρεπιταγές. Τώρα το αν πήγε καλά ή δεν πήγε, εγώ θεωρώ 50-50, γιατί οι επαγγελματίες δώσαν λεφτά, πήραν blog, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκαν όλες οι δωρεπιταγές, δεν ρευστοποιήθηκαν όλες. Και επίσης δεν ξέρουμε και αν ρευστοποιήθηκαν σε ένα κατάστημα πολλές ή σε όλα. Ή αν μοιραστήκαν δηλαδή. Ήταν ένα ζητούμενο αυτό, το είχαμε πει την άλλη φορά. Γιατί δεν ξέρω αν πήγαν 5 σε ένα κατάστημα ή 3 σε ένα κατάστημα. Τέλος πάντων, από αυτά διορθωνόμαστε. Είναι πάντως μια κίνηση. Θα μετατρέπουμε σε κίνηση συνέχεια. Και το επόμενο ΔΣ θα το καλυτερέψει αυτό. Αυτή είναι μια κίνηση συνέχεια. Είναι μια κίνηση συνέχεια. Να πάμε στο άλλο το κομμάτι. Θυμάμαι καλά όταν είχε πρωταναλάβει πρόεδρο, σου είχα πει ότι επειδή αναλαμβάνει ένα σύλλογο με ένα ταμείο εύρωστο οικονομικά, μπορεί καταρχά να κάνει ένα ταμείο αρρωγή. Δηλαδή ένα ταμείο το οποίο θα ήταν βοήθεια στον επαγγελματία. Σε αυτό που του κόβουν το ρεύμα, σε αυτό που έχει προβλήματα μέσα με την τράπεζα. Δηλαδή, τι, να έδινε 100, 200, 300 ευρώ να φανεί ο σύλλογος, γιατί με αυτές τις κινήσεις απόψε ήταν περισσότερο ο κόσμος. Δηλαδή, θα ήταν κινήσεις ανθρωπισμού που θα μπορούσαν να φέρουν περισσότερο κοντά το σύλλογο στον επαγγελματία. Ενώ είχες δημόσιες σχέσεις με φορείς, με συλλόγους κτλ. Κτλ. Τον επαγγελματία δεν τον είδατε τόσο όσο θα έπρεπε. Δηλαδή θα έπρεπε να είσαστε πιο κοντά στο κομμάτι αυτό. Έπρεπε να γίνει. Θα τελειώσω το χρυσόστομο και θα τελειώσω. Λοιπόν, θα έπρεπε να είσαστε πιο κοντά με ένα ταμείο αρρωγής, όχι μόνο την Παναγίτσα σε αυτόν που ανοίγει, σε αυτόν που υπάρχει και πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει και να επιβιώσει. Και σε αυτόν τυπική βοήθεια θα ήταν αυτή. Είχατε ένα ταμείο 10.000, σας αφήσαμε και άλλα 5 πήρατε μετά. Θα μπορούσατε να συμμετέχετε και να δώσετε 200-300 ευρώ. Έτσι. Και θα μπορούσατε να είναι λιγότερες οι δωρεές. Ας ήταν λιγότερες οι δωρεές και περισσότερες στους επαγγελματίες. Λοιπόν, πάει και αυτό το κομμάτι. Και το άλλο θα έπρεπε, θεωρώ ότι θα έπρεπε σίγουρα να έχει προβλεφτεί η αλλαγή του καταστατικού και να μην βρισκόμαστε τώρα σε μια τέτοια φάση. Να μην μπορείτε να πάρετε χρήματα από την τράπεζα. Τα είχαμε αναφέρει τότε ότι πρέπει να γίνει αλλαγή του καταστατικού. Είχατε ξεκινήσει και οργανώσατε τα μητρώα νωρίς να ξεκινήσετε. Έτσι, όλα αυτά. Και θέλω λίγο να μας πεις και κάποια προγράμματα που υλοποιήθηκαν, τι υλοποιήθηκαν από ΛΑΕΚ, από προγράμματα τέτοια, από καταρτήσεις και όλα αυτά. Έχει πάρα πολλά ερωτήματα, θα χαθούν, θα κρίνουν. Να τα πάμε σιγά σιγά. Τα ΛΑΕΚ όλα από τότε που δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα με το αυτό που συνεργαζόμασταν παλιά σαν ένωση. Όχι, πριν. Στην Ευξηνούπολη. Με την Ευξηνούπολη, ένας κύριος αυτός εκεί που στέλνει να μην διακοπείς. Αυτός βγήκε εκτός έτσι. Εμείς από τότε πήραμε απόφαση ότι δεν ξανασυνεργαζόμασταν. Το είχαμε πάρει εμείς αυτό. Γιατί το διακοπείς του τελευταίου ΛΑΕΚ δεν το είχε κάνει. Εμείς ξαναδεχτήκαμε αιτήματα από τον κύριο αυτόν. Είχαμε πάρει απόφαση, ας πω, εμείς τι κάναμε τώρα, έτσι. Εμείς ξαναδεχτήκαμε αιτήματα από αυτό να συνεχίσουμε και να κάνουμε συνεργασίες. Εφόσον όμως υπήρχε μέλος ΚΕΚ, το οποίο ήταν της Βούλγαρη και ήταν μέρος μας, ήταν μονόδρομος
Και τα κάναμε όλα αυτά τώρα για τα προγράμματα που τρέχουν. Να σου πω να λέω, δεν ξέρω τίποτα. Τα έχει αναλάβει η Σοφία, τα έχει η Σοφία και τώρα... Τρέξαν κάποια προγράμματα, αλλά έκανε τα βεβαίως. Λοιπόν. Δεν αφήσαμε τίποτα. Συνεργασία με την Ομοσπονδία του Τρικάλου μας ενημέρωνα και πάντα έχουν γίνει... εγώ δεν ήθελα να παίξω εδώ πέρα τα ξερόλα. Καθένας είχε την ειδικότητά του. Εμείς η πυραμίδα διοίκησης, πρόεδρος, αντιπρόεδρος κλπ. Δεν ήταν ποτέ όρθιος σε εμάς. Μας ήταν πάντα ξάπλα. Και εγώ δεν τα ξέρω όλα. Δηλαδή, και στο προηγούμενο συμβούλιο το είδες. Όχι, δεν έφερα. Εγώ σου αφήνω με τι άλλο. Δηλαδή για τα ΛΑΕΚ θα ενημερωθείς με τη Σοφία τη Βούλγαρη, η οποία συνεδρίασε με αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν ξέρω τα προγράμματα καθόλου. Ό,τι πρόγραμμα γινόταν, τα πήραμε όλα. Και επίσης θα έπρεπε στο κομμάτι της σκεπαστής λαϊκής που ανέφερες να έχεις επιμείνει περισσότερο συμβούλιο. Και επίσης θα έχουν συγκληθεί γενικές συνελεύσεις και να μην αφαιθεί το θέμα αυτό να φτάσει ένα βήμα πριν υλοποιηθεί, διότι αφορά ένα σημαντικό θέμα. Η σκεπαστή λαϊκή υπάρχει κίνδυνος να γίνει μια δημοτική επιχείρηση και να γίνει ένα μόλ, το οποίο θα πλήξει την αγορά. Τώρα είναι σε κατάσταση, νομίζω, πλέον αποφασισμένη και δρομολογημένη η σκεπαστή λαϊκή. Δυστυχώς θα έπρεπε να έχει. Δεν έχει βγει ο κανονισμός στο Υπουργείο Συμβούλου το πιο ουσιαστικό. Ότι θα γίνουν οι εγκαταστάσεις αυτό που να τα ανοίξουμε. Είναι καλό γιατί όταν θα γίνει περίγραμμα χώρου, θα υπάρχει ένα κουβούκλιο με μόνο και μία είσοδο. Μετά θα έρχονται όλες οι υπηρεσίες της περιφέρειας, της αστυνομίας, του Δήμου και όσοι δεν έχουν τα προεπόμενα χαρτιά, δεν θα μπορούν να μπουν μέσα στο πουράβλιο χώρο. Αυτό θέλω να πετύχουμε. Δηλαδή, οι λαϊκοί που φωνάζουν τόσα χρόνια και να τη διαλύσουν γιατί θα χαλάσουμε, είναι η αφετηρία αυτή. Αλλά πώς με τον κανονισμό λειτουργίας. Ο κανονισμός λειτουργίας δεν έχει φτάσει και μάλιστα μια φορά το είχαν φτάσει και συζητήσαν και δεν μας καλέσαν. Το βγάλαμε διαμαρτυρία, ορίστε. Αλλά εμείς είμαστε συγκριτικοί, με ένα σημείο πάμε. Απουσία της Ένωσης στη συζήτηση για το μπαζάρι. Όχι, δεν το τρέξαμε. Ορίστε. Νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνουν και κάποιες γενικές συνελεύσεις και να μαζευτεί κόσμος ή να μιλήσετε ή οτιδήποτε ή οτιδήποτε άλλο. Τέλος πάντων, δεν θα μείνουμε τώρα στο τι έγινε. Στο θέμα είναι όχι, η νέα δημοτική αρχή τώρα. Θα δούμε πώς θα το εξετάσει το θέμα. Πώς θα το. Και το Δέλτα Σίγμα δεν έχει τελειώσει κάτι. Ο κανονισμός λειτουργίας που είναι η ουσία να τελειώνουμε δεν έχει πάρει ακόμα έκκληση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το επόμενο Δέλτα Σίγμα θα διαχειριστεί το ουσιαστικό κομμάτι για να μιλάμε ότι τελειώνουμε με τη λαϊκή αυτό το πρόβλημα που έχουμε. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Θεωρώ ότι ο εμπορικός κόσμος πρέπει να κινηθεί με συνεργασίες, με συνέπειες, συνενετικά. Τα προβλήματα που μας απειλούν είναι κοινά και δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Κάνατε αυτό το οποίο θεωρούσατε καλύτερο. Εντάξει, κάθε διοίκηση αυτό έχει. Απλά τώρα που θα μιλήσει και ο Χρυσόστομος, λίγο να μας πει μετά σε τι κατάσταση βρίσκεται ο Σύλλογος, γιατί η επόμενη ομάδα που θα αναλάβει να ξέρει να μην υπάρχουν σημεία ασαφή κτλ. Να ξέρουμε ότι υπάρχουν αυτά τα χρήματα μέσα, ότι πού χρωστάει, τι γίνεται, όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, και ό,τι μπορεί ο καθένας να κάνει αυτό το τόπο. Έχεις κάνει ακόμα δύο ερωτήσεις όσον αφορά το καταστατικό. Ναι. Όπως στη δικιά σου διοίκηση το ξεκίνησες και το άφησες, κάτι ανάλογα αντίστοιχο υπάρχουν και εμείς. Ναι, αλλά εμείς φτάσαμε, εμείς το πήγαμε στον. Όταν έχουμε το πρόβλημα. Τώρα κάτσε, τώρα μου τη λες, δεν μου τη λες. Όχι, δεν τη λέω. Απλά εσείς έπρεπε αυτά να τα τελειώσετε που είχαν μείνει στη μέση. Ναι, αυτό ακριβώς είναι και σε σένα. Καταλαβαίνετε. Και εγώ δεν είμαι προηγούμενο. Τι σημασία έχει. Αν το έλεγε ένα τρίτο, ίσω μαζί σου. Καλοπρόεδρο το λέω, σεβασμό το λέω. Όπω δεν το έπλεξε εσύ το καταστατικό, ενώ εμεί το φτάσαμε μέχρι σημείο, μπορεί να σου το επιβεβαιώσει ο Στέλιος του Αντωνίου, ήθελε 600 ευρώ, μα είχαν κλειδώσει το λογαριασμό την τράπεζα. Δηλαδή το πήγαμε μέχρι ένα σημείο. Αλλά αυτό το ερώτημα θα ήταν εύλογο για κάποιον άλλο. Εσύ γιατί δεν το κάνει. Σα κλείδωσαν πέρυσι. Εγώ δεν απολογούμαι σήμερα. Εγώ απολογήθηκα όταν έπρεπε. Το θέμα είναι όμως ότι. Το θέμα μα δεν απολογήθηκε τότε. Όπως ακριβώς άφησε το ίδιο καταστατικό σε εμάς. Είστε από το 16 διοίκηση. Πέρυσι κλείδωσαν το λογαριασμό στο 18. Ναι, γιατί άλλαξε ο κανονισμός της Τράπεζας της Ελλάδος. Εμείς το εδώ έχουμε 2,5 χρόνια. Εσύ ήσουν 3,5 πάνω. Δεν έχει να κάνει αυτό. Δηλαδή δεν είναι επειδή περάσαμε. Κώστα, δεν χρειάζεται να απαντάς, δεν υπάρχει λόγος. Όχι, να μην απαντήσω. Πάντως,
Ήταν ένα πράγμα που έπρεπε να γίνει. Εγώ στη μάχη δεν διαφωνώ. Αυτό το σβαρνάμε επί προεδρία Πέτρου Ψαράκου. Ότι πρέπει να αλλάξει. Μαζί ήμασταν. Άρα και η συνεπευθυνότητα δεν, η ευθύνη δεν είναι δικιά μας εδώ. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω και το λέμε σεβασμό τώρα. Άμα δεν το παίρνεις όπως το λέω, νομίζω ότι εντάξει. Όπως και για το Ταμείο Αγγελοβοήθειας, πάλι έχεις την ευκαιρία εσύ το προσωπικό να το κάνεις. Τώρα, συγγνώμη, κρίνεις εμένα τώρα. Δώσαμε, αλλά γενικότερα μιλώ σε μια ρέσμα και λοιπόν. Σε δύο μέρες δώσαμε. Εγώ δεν παρέλαβα ένα σύνολο με 10.000 μετρητά. Εγώ παρέλαβα ένα σύνολο με πολύ λιγότερα, φτιάξαμε δράσεις και τα αυξήσαμε τα χρήματα. Ακριβώς. Αλλά παρόλα αυτά είχες, δηλαδή, δεν προλάβαμε να τα κάνουμε όλα, εννοείται. Μπήκατε εσείς και να συνεχίσετε το έργο. Αυτό δεν κάνουμε. Ναι, αλλά τώρα δεν μπορεί να κατηγορήσει αυτό που κάνουμε όσο σκεπτικό. Το δικό μας σκεπτικό. Δηλαδή, αλληλεγγύη που το κάνουμε, όλοι χρωστάμε. Στην ΔΕΗ δηλαδή πώς θα γίνει. Είναι τάση ευθυνοφοβίας. Εγώ έκανα αυτά που έκανα. Είναι επιλογής. Είναι πολιτικής επιλογής. Το δικό μας το ΔΣ είχε αυτή τη σκέψη. Εσύ θέλεις να γίνεις αυτό. Απαγορεύεται να πω. Σε καμία περίπτωση. Αλλά πρέπει να ακούσει όμως και τον αντίλογο. Δεν γίνεται. Βέβαια. Αποδεχτεί καλοπροαίρετη, αλλά υπάρχει αντίλογο. Θα πάμε δηλαδή 30 χρόνια πίσω, λέμε τώρα. Όχι, δεν είναι, όχι ότι είναι τώρα που, μετά. Τώρα που ήταν ιδανικές οι συνθήκες. Ιδανικές οι συνθήκες. Γιατί ήταν ιδανικές. Γιατί Κώστα, είχατε ένα μεγάλο ταμείο, δικό σας χώρο, δικά σας γραφεία, άνεση οικονομική. Όχι, έτσι. Άνεση οικονομική δεν μπορούσαμε να σηκώσουμε λεφτά. Υπήρχε περιορισμό που χρησιμοποιούσαμε. Το 18, το 18, το 16 μέχρι το 18 μεσολάβησαν 2 χρόνια. Έλα. Δεν είναι. Αλλά διότι είχες και εσύ ρευστότητα και αν την επικαλείς ότι είσαι από τα πετυχημένα σημεία σου σαν πρόεδρος ότι είχες λεφτά 9.500 μέσα, εμένα με συγχωρείς ότι εάν μας είχαν φρενάρει η τράπεζα και αυτά τα 5.000 που έχουμε μέσα τώρα, θα βρίσκαμε τρόπους να τα αξιοποιήσουμε. Είμαστε Ένωση Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Πόρων και πρέπει να προάγουμε ότι η κατανάλωση, όχι από τα μία. Δεν καταλαβαίνεις. 16 εκλέχτηκες Οκτώβριο, 17 Οκτώβριο, 18 Οκτώβριο. Έχω λιγότερα από σένα χρόνια, μα θες να το πάμε προσωπικά. 3,5 σου να πάνε εσύ. Μπες στο 22, έχει σημασία αυτό που έχει. Έχει απόλυτη σημασία. Κατά συνεπευθυνότητα επιλογών. Η τράπεζα, εσύ έκανες μου λες δωρεές διάφορες. Η τράπεζα δεν σου φράξε το λογαριασμό αμέσως μόλις εκλέχθηκε. Όχι, όχι. Είχε στο περιθώριο. Μα δεν είναι αυτό. Ναι, βάλανε τη δικιά μας πολιτική. Όχι αυτή την πολιτική που σκέφτεσαι εσύ. Εμείς είχαμε άλλη φιλοσοφία. Μας κάνεις τώρα κριτική ως προς τον τρόπο διοίκησης και πολιτικών αποφάσεων. Πολιτικών, όχι κομματικών. Πολιτικών. Εμείς θέλαμε καλύτερα να πάμε από την Παναγίτσα. Βεβαίως. Αλλά να δείχνεις όμως και τον αντίλογο. Μα τι φταίει. Εσύ λες ότι φταίει η προηγούμενη διοίκηση επειδή δεν έκανε. Όχι, δεν είπα ότι φταίει. Είχε και αυτή τις ευκαιρίες, αυτές που μας κατακρίνει σε εμάς, να τις είχες κάνει ήδη εμείς και να μην τις είχαμε μπροστά μας. Κώστα μου, η προηγούμενη διοίκηση πήρε 5.000, βρήκε, τα οποία 1,5 χρησιμοποιόταν. Τα φτάσε 10.000, σου δώσε και με προγράμματα άλλα 5-15, έκανε οδηγό αγοράς, έκανε 2 διεκθέσεις βιβλίο, έκανε... Τα προγράμματα αυτά που ήταν σε αναμονή, εάν δεν ήταν η Μαριλένα, η Βουλγαρή, ήταν κολλημένα, δεν ξέρω αν θα τα είχαμε πάρει ποτέ. Δηλαδή, όλα τα προγράμματα αυτά που... Δεν είναι δική μας ευθύνη αυτά, ήταν το εργατικό θέτο. Ναι, άλλο. Αν δεν τα τρέχαμε όμως αυτά τα λεφτά, δεν θα ήταν εισπράξιμα τώρα. Δεν ήταν δηλαδή σε αυτοματοπιλότο όπως τα παρουσιάζεις. Κώστα, αυτό θα μου λέει, εσύ δείχνεις ότι δεν είχες το περιθώριο να λειτουργήσεις. Και όχι, είχες δύο χρόνια. Το περιθώριο της δικιάς μου σκέψης. Είχες περιθώριο. Εγώ ήθελα να δίνω μία, θέλαμε να δίνουμε μία Παναγίτσα να έχει βγει και όχι να δώσω 200 ευρώ για να είμαι αρεστός και να ήταν πιο πολύ εδώ. Εγώ δεν έχω τέτοια φιλοσοφία. Αν δεν τους ενεργοποιούν τα προβλήματα του συναδέλφου μου, όταν έχω τέτοια συνάδελφο, όπως μου λέει ότι θέλω να δουλεύουν, να υπάρχει το παζάρι για να δουλεύουν τα δύο τα παιδιά της αδελφής μου, για να πάρουν 300 ευρώ και 300 ευρώ που θα πάρουν και μετά εσύ καταστρέφεσαι, έχουμε πρόβλημα με συναδέλφους. Εντάξει, όλοι οι κλάδοι έχουν πρόβλημα. Ναι, δεν διαφωνώ. Αν θα πάρει 3% θα εξπάσει. Στάθουμε σε μια περίπτωση τώρα. Δύο μια σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση. Δύο σου ζητήθηκαν βοήθεια. Τους ζητήθηκαν. Τους δώσαμε. Το θέμα είναι χωρίς ονόματα όμως. Χωρίς ονόματα. Είναι σωστά. Είναι σωστά.
που είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Μπορείς να το θυμάμαι εγώ, το θυμάμαι. Δεν είχαμε την κατάσταση. Το επιβεβαιώνεις κάτι αυτό που λέω. Μία κυρία συγκεκριμένη δεν έχει όνομα ή άντρα. Αυτά πρέπει να μου αναφέρεις, δεν πρέπει να μου αναφέρεις ότι αυτά εμείς δεν αναφέρουμε. Γιατί. Έτσι. Είναι δικιά μας η σκέψη, φίλε. Πώς θα γίνει. Δηλαδή πρέπει να απαντήσουμε στη δικιά μας φιλοσοφία. Εμείς αυτά δεν τα θεωρούμε ότι. Μα αναφέρετε στις Παναγίτσες, δεν θα αναφερθεί σε αυτά. Όχι, γιατί αυτά δεν θέλω. Είναι προσβλητικό για ένα μέλος μου να έχει ανάγκη 2,5 εκατοστάρια να κλείσει το τέβι της και να μπει στη διαδικασία. Αυτό δεν θέλω το να δείξω. Και δεν θέλουμε, εκφράζω όλους φαντάζομαι. Είναι σημαία μας όχι σε αυτό. Πολύ ξεκάθαρο, όχι μισά και 100 ευρώ για να σε κάνω πελατάκι, δηλαδή να με θυμίσει να ψηφίσει ή για να σε έχω εδώ. Εγώ συγγνώμη, έφερα παράδειγμα. Αυτό θα ήταν ένα όργανο το οποίο έχεις θα ήταν μια επιτροπή. Δίπλα, θα ήταν όταν μια επιτροπή. Χρειάστηκε πραγματική ανάγκη να κλείσει τα βιβλία, η Ένωση ήταν εδώ. Δεν θέλω να το αναφέρω. Αλλά πρόσεξε, εάν έκανε μια επιτροπή που θα διαχειριζόταν τέτοιε καταστάσει, εννοείται ότι θα μπορούσε να έχει περισσότερε ευκαιρίε. Μακάρι να την έχει ξεκινήσει εσύ και να την υιοθετήσαμε όπω ξεκινήσαμε και υιοθετήσαμε το φάσο σου. Δεν ήταν στο πλάνο. Όχι, ρε παιδί μου, αν το είχε. Νομίζω ότι όλοι οι πρόεδροι, όλο το σωματείο θα ήθελα να βοηθήσει. Δεν πρέπει να έχει ευθύνη στο προηγούμενο. Εσύ τι έκανε. Εγώ δεν είχα καμία. Άλλο λέω. Ότι αν το είχες κάνει, θα το είχα σεβαστεί και θα το συνέχιζα. Δεν είναι δικιά μου σκέψη, αλλά εγώ και όλοι μας είχαμε όλη μια σκέψη ότι σεβόμαστε ότι υπάρχει προηγούμενος και το συνεχίζουμε. Δηλαδή δεν είναι σε κάτι καινούριο. Το καινούριο θα είναι δικό μας. Δεν θα μας το επιβάλλεις ή θα μας το προτείνεις εσύ. Τα καινούργια είναι αυτά που σου αναφέρω από τόση ώρα. Αλλά είναι δικιά μας πολιτική, όχι δικιά σου. Πάμε παρακαλώ. Εντάξει, αυτό το θέμα δεν είναι πολύ συζητιακό. Είναι πολύ λεπτό θέμα. Είναι πολύ λεπτό θέμα. Και εγώ δεν θέλω δημόσιες σχέσεις με τα λεφτά αυτά. Δεν είναι παράδειγμα. Μπορεί κάποιο μέλος να ζητήσει που πήγαν αυτά τα χρήματα. Μπορεί να το έχει το δικαίωμα. Είναι καταγεγραμμένο. Έτσι, λοιπόν, ρώτα και αυτόν που βοηθιέται να καταλάβει. Είναι πολύ λεπτό θέμα. Σε κάποια λεφτά ζητήματα αυτά, ασφαλιστεί το καινούριο συμβούλιο. Μπράβο, ακριβώς. Ακριβώς. Πολύ σωστά είναι. Ξέρω, μην το ξεκυλώνουμε άλλο. Μπράβο, τέλος. Σε αυτό. Με τι άλλο έχεις κάνει ερώτηση, Παναγιώτη, και περιμένουμε. Όχι, εγώ ολοκλήρωσα. Νομίζω ότι δεν έχω. Ναι, εγώ να κάνω ερώτηση. Εγώ είπα κάποια πράγματα που μου άρεσαν και κάποια πράγματα που ήθελα να συμβούν. Αυτό είπα, δεν είπα κάτι άλλο. Να κάνω μια ερώτηση. Ποια είναι η διαφορά του να μην θέλουμε το παζάρι που καλά είναι ένα παραδοσιακό παραδείσο. Παραδοσιακό θεσμό, μπορώ να το πω στον Αμυρό, και να θέλουμε και να είμαστε πιο ελαστικοί ή να μα. Πώς να σου το πω δηλαδή. Να μην είμαστε τόσο πολύ. Να διεκδικήσουμε το να ακουστεί η γνώμη μα τέλο πάντων περισσότερο και να μην γίνουμε μόνο σαν εισηγητέ, και τη στεγαζόμενη τη λαϊκή. Ποια είναι η διαφορά δηλαδή. Το παζάρι δεν το θέλουμε και θέλουμε τη στεγαζόμενη λαϊκή που είναι. Δεν εμείς δεν θέλουμε κανέναν. Εντάξει, εγώ από τότε. Εγώ προσωπικά δεν ήθελα. Και ο Μιλονσιρίδη του, α πούμε, και είπα. Εγώ θυμάμαι στι ερωτήσει που δεν ήθελα. Αυτό τώρα έχει πολύ δίκιο το θέμα. Έχει δίκιο ο Παναγιώτη. Συνεργάστηκε και από την προηγούμενη κριτική με τον Παναγιώτη και με τον Σελίδη, νομίζω. Γιατί είχα συνεπάρξει με τον Παναγιώτη, είχαμε συζητήσει και με του δύο. Τότε υπήρχαν ένα. Για ποιο θέμα λε, α πούμε. Στεγασμένη λαϊκή. Στεγασμένη λαϊκή δεν υπήρχε πριν, θα τσιγκάγω. Τώρα εμεί ήρθαμε. Ναι, αυτό που είπε ο Παναγιώτης δεν έχει άδικο. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε. Να τη φρενάρουμε. Και να τη φρενάρουμε, αλλά να το δείξουμε ότι. Προς τα έξω. Ότι να έπρεπε να τη φρενάρουμε. Δεν θα το συζητήσουμε αυτό τώρα. Να κάνει διαφορά δηλαδή. Και όχι να σταθούμε στις προϋποθέσεις της λειτουργίας. Να σταθούμε στις κτηριακές εγκαταστάσεις πρώτα απ' όλα. Εμείς είμαστε εισηγητικοί. Δεν έχει όμως ρε παιδιά τον πρώτο λόγο. Με ποιον τρόπο. Σε όλα είμαστε εισηγητικοί. Όταν ο άλλος το έχει όραμα, το έχει. Δεν μπορείς να το φρενάρεις. Που είχαμε χίλια δίκαια εμείς και θέλαμε να την παρουσιάσουμε και να την διεκδικήσουμε. Μία. Ένα. Μια απόφαση. Ένα σχέδιο για του πάντων δικό μας. Δεν θυμάμαι τώρα. Πάντα θυμάμαι αυτό είναι εισηγητικός ο ρόλος.
Σε ποιο δήμαρχο να πει. Η δημοτική αρχή, η συγκεκριμένη, το είχε σημαία την στεγασμένη λαϊκή επιθέτηση. Τι να συζητήσει όμω, δηλαδή, τι να κάνουμε. Για, ξέρετε κάποιον τρόπο εσείς ή στην επόμενη, το επόμενο ΔΣ πώς θα το φρενάρεις, μόνο με τη διαδικασία στατιστικών μας. Αυτό έχει να κάνει κάτι με το καταστατικό σε εμάς. Όχι, είμαστε συγκριτικοί. Ξέρεις πώς μπορούσαμε να το φρενάρουμε. Όταν η νεκταρία που ήταν με τον Χατζηκυριάκο να ήταν δημοτική σύμβουλος και όταν εγώ που ήμουν υποψήφιος με τον Δημήτρη τον Εσελίδη να ήμασταν και οι δυο πάνω. Έτσι το φρενάραμε. Και δεν είναι κανένας από τους δυο μας πάνω. Και να είμαστε όλοι αγορά επάνω στο φρενάραμε. Όχι, όλοι αγορά. Συγκεκριμένα ονοματεπώνυμα. Σαν εκπρόσωπος. Εσύ και εγώ. Δεν είναι κανένας. Με ποιον θα κάνει διάλογο πάνω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για αυτό είμαι άνθρωπος. Κώστα, μπορούσες να κάνεις και γενική συνέλευση και με επιτροπή εμπόρων να προκαλέσεις συζήτηση στο ΔΣ Δήμου με αντίδραση αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι δεν θα μας αφήσει. Θα μπορούσες να πάρεις απόφαση. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτερο όργανο ενός συλλόγου. Θα προκαλούσε Γενική Συνέλευση για αυτό το θέμα και θα πήγαινε σε πάνω στο για θέμα. Για μιλάμε όμως. Για τη λαϊκή αγορά. Λαϊκή στεγασμένη. Η στεγασμένη λαϊκή δεν έχει τελειώσει τίποτα, λέμε. Έχει ψηφιστεί. Έχει ψηφιστεί να γίνει. Ο κανονισμός που είναι η ουσία δεν έχει γίνει ακόμα. Κώστα, δημοκρατία δεν έχει γίνει. Φαντάζομαι ότι έχει γίνει. Έχει γίνει. Στο πώς θα λειτουργεί. Τι θα γίνει. Τώρα θα γίνει. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Κρύβεται κάποιο. Προτείνουμε εμείς. Δεν μπορούμε να το πούμε. Έχει γίνει δημοκρασία του έργου. Έχει γίνει δημοκρασία του έργου. Ναι. Άρα. Τελείωσε το. Όχι. Το πώς θα λειτουργήσει. Το πώς θα λειτουργήσει. Έχει γίνει δημοκρασία σε ποιο σημείο να είσαι σίγουρη ότι η επόμενη δημοτική αρχή μπορεί να τη συνεχίσει ή να τη σταματήσει. Δεν μπορεί να τη σταματήσει. Ποιο το ξέρει εσύ. Ναι, εγώ το ξέρω. Ως τι, έχεις νομικές γνώσεις. Ναι, έχει γίνει λάθος. Μπορεί να ανακαλεστεί με το καινούργιο Δημοτικό Συμβούλιο. Μακάρι τότε. Μα όχι μακάρι. Το ξέρει ότι δεν μπορεί να ανακαλεστεί. Η κατασκευή. Όταν έχει υπογραφεί συμβάση με εργολάβο, μπορεί να σταματήσει. Αν μπορεί, εννοείται, παιδιά, δεν του συζητάμε. Θα τη σταματήσουμε. Αυτό που λες κράτατο, αυτό που λες κράτατο, να σε δούμε. Εννοείται. Και να σταματήσει, άμα γίνει ανάπτυξη, πρέπει να πληρώσει. Να το ψηφίσουμε. Άμα να πληρώσει, είπα και δεν θα σταματήσει. Να το ψηφίσουμε. Να είμαστε ότι θα έπρεπε να κάνουμε συνέλευση και να βγάζαμε μία απόφαση. Μία απόφαση που θα έλεγε ότι δεν θέλουμε. Εμείς αυτό πήγαμε να κάνουμε και σταματάει η δικαιοδοσία μας. Πώς να σου το πω. Πάμε συγκεκριμένα. Αν δεν είναι συνέλευση και χωρίς, είναι απόφαση που δεν θέλουμε. Εγώ τότε με το έργο μέσα στην πλατεία είχαμε προκαλέσει ΔΣ και παρίσταμε εγώ και άλλα μέλη επειδή σκάβαν παραμονές εορτών και παραμονές κτλ. Και είχε γίνει, εμείς είχαμε γίνει το χαλέπι της Συρίας μέσα. Προκαλέσαμε μόνο για αυτό το θέμα, εκεί γίνει η ΔΣ το σταματήσατε και τα θέματα. Το σταματήσατε. Κάναμε την κίνηση που έπρεπε να κάνουμε. Μα δεν έγινε τίποτα. Με αυτή τη σκεπτικό δεν κάνουμε τίποτα. Παναγιώτη, το αποτέλεσμα θα ήταν να βγάλουμε την απόφαση. Τότε να μην υπάρχουν. Μα και εδώ έγινε εισήγηση. Να μην υπάρχουν τότε. Και εδώ έγινε εισήγηση. Ενημερώθηκαν τα μέλη. Έγινε η Γενική Συνέλευση να ενημερωθούν τα μέλη για το θέμα αυτό. Ήξερε κανένας που είναι η φάση, σε τι σημείο είναι το έργο. Ήξερε κανένας, γνώριζε κανένας που βρίσκεται. Ενημερώθηκαν τα μέλη. Ούτε εμείς ενημερωθήκαμε επίσημα. Πώς το λες. Από πού να ενημερωθούμε. Κοιτάξτε, η διαφορά μας, Παναγιώτη, πες με τώρα, η διαφορά μας ποια είναι. Εγώ δεν δίνω μικρή σημασία στο ακίνητο, δίνω μεγάλη σημασία στον κανονισμό λειτουργίας. Ο κανονισμός λειτουργίας είναι αυτός που μπορεί να μας προστατεύσει από τη λαϊκή. Πρόσκαιρα. Με ποια διαδικασία, να το καταλάβω περισσότερος κόσμος. Άσε με και να τελειώσω. Όταν θα κάνεις κανονισμό, θα απορρίπτεις ότι μπορεί να γίνει εκθεσιακό κέντρο, να γίνει open mall. Δηλαδή, εμείς θα βάλουμε μετά τη λειτουργία. Αυτό ακόμα δεν έχει ψηφιστεί. Η λειτουργία πώς θα την βάλουμε εξηγητικά, αφού εξηγητικό θα είναι ο ρόλος. Θα κάνει προτάσεις, το Δημοτικό Συμβούλιο λέω. Ο ρόλος λειτουργίας ακόμα δεν έχει γίνει από το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτή είναι η ουσία. Άρα, βάσει τη μήνα που λέει, πώς θα μας ακούσουν τότε. Πώς θα μας ακούσουν. Αφού δεν μας ακούει και ο ρόλος μας είναι θεσμικός και. Θα κάνουν ό,τι θέλει η καινούργια Δημοτική Αρχή. Τι νομίζει να σε ακούσουν. Εσένα σ' άκουσαν, παιδί μου, όταν έσκασες τον δρόμο. Εισηγητικός είναι. Γιατί πάμε σε... Μα πρέπει να μας ακούσουν. Και πρέπει δυναμικά να κάνουμε πράγματα να μας ακούσουν. Κι εγώ δεν πίστευα
πίστευα ότι γυρνάει εκεί, αλλά γυρνάει εκεί. Θυμάσαι με το έργο που ήμασταν με το Βαγγέλη του Σαμαρά τρεις μέρες και σταματούσαμε τις πολυτόρειες εκεί πάνω στο αεροδρόμο. Κάτι κάναμε, ας πούμε, στο κομμάτι αυτό. Τρεις μέρες. Δύο μέρες που σταματήσαμε τις πολυτόρειες. Αυτή η σημερινή ημέρα λοιπόν, πάμε σε εκλογές. Μπορείς να αναλάβεις να είσαι μέσα στο ΔΣΣΥΓΜΑ και να δούμε τι θα πετύχει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν πήξε καλά. Εγώ έχω δείξει τα 15 χρόνια που έκανα συμβουλή. Δεν διαφωνούμε, ρε. Εσύ αφισβητείς τις δικές μας διαδικασίες. Όχι. Όχι, ναι. Περνάς κάτι σαν δεδομένο. Δεν το περνάω δεδομένο. Για μένα ο κανονισμός λειτουργίας έχει σημασία να στεγασμένα εκεί. Περνάς ότι όλες οι κινήσεις σου ήταν σωστές. Και εγώ σου λέω, ναι Κώστα, αυτές ήταν σωστές, αυτές όχι. Αυτό σου λέω. Εγώ θα λέω συμφωνήσω μαζί σου. Δεν με ενδιαφέρει να συμφωνήσω. Εγώ θέλω αυτό που λέω. Καταγράφονται δημόσια και θα το έχεις εκδίκιο. Εγώ είμαι να σου πω δύο πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, στα λέω. Καλώς ή κακώς τα λέω. Εντάξει. Ναι, λοιπόν, από εκεί και πέρα, μη λες όμως ότι αυτό δεν μπορούσα να κάνω τίποτα που μπορούσες. Υπήρχαν τρόποι. Μα οι κινήσεις γίνανε παραγγελματικοί. Όλοι διαφάνηκαν. Τέλος πάντων, το θέμα είναι. Το θέμα είναι και παρόλο που διαφωνούσες, πήγες και υποψήφιος εκεί που διαφωνούσες. Αν θα μας φέρεις και κριτική που πήγαμε, ρε φίλε. Είσαι καλά τώρα. Θέλω να σου πω ότι. Είσαι καλά τώρα. Μην μα μιλάς σοβαρά τώρα. Τώρα εμείς είμαστε και δημόσιο τώρα. Είναι δυνατόν πολιτικές συζητήσεις. Λοιπόν, θα μας φέρεις κριτική που πήγαμε υποψήφιοι. Είναι δυνατόν. Από πού έρχεται αυτό το δικαίωμα. Και επίσης. Σοβαρά μιλάς τώρα. Και επίσης να πω και κάτι άλλο που πρέπει να το πω. Και πρέπει να το πω. Ναι, ό,τι θα λες θα υπάρχει αντίλογος. Θα έπρεπε επίσης, αφού ήθελες να πας υποψήφιος κάπου. Να γιώτη μέσα. Όχι μέσα. Εγώ. Ο Κώστας μπορεί να το πει. Να μεταφέρεις την προεδρία σου σε έναν άλλον και να πας υποψήφιος χωρίς να είσαι. Διαφωνώ απόλυτα με αυτό που λες. Η Νάνση Καπούλα κατέβηκε υποψήφια δήμαρχος, πρόεδρος του ΤΕ. Δήμαρχος. Όχι υποψήφια. Ακόμα χειρότερα. Ο Τρίφωνος ο Πλαστάς είναι πρόεδρος του ΕΦΕΜ. Κατέβηκε ως επικεφαλής ψηφοδελτίου για το επιμελητήριο Μαγνησίας, τώρα κατεβαίνει βουλευτές. Αυτά είναι δικά σου. Ζήσα μόνο σου. Εγώ έχω άλλο τρόπο σκέψη. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Όχι, πάμε παρακάτω. Εγώ σου είπα τα επιχειρήματά μου και το καταστατικό δεν λέει τίποτα. Κωστά. Και αντί να ενισχυθώ και να είμαι πάνω και να διεκδικήσω όλα αυτά που λες. Έπρεπε να καταλάβεις όταν εκπροσωπείς ένα φορέα. Ακριβώς. Μέσα στο φορέα αυτό έχεις από όλους τους χώρους κόσμο. Και τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι αν θες να πολιτευτείς ή να δρομολογήσεις πολιτικές εξελίξεις στο πρόσωπο. Δεν μπήκα σε κομματικό φορέα. Μπήκα στην αυτοδιοίκηση που πρέπει να τελειώσουν αυτά. Κατάλαβες που κάνεις πάλι λάθος. Και εγώ κατέβηκα με συγκεκριμένες προτάσεις. Για τη ΒΠΕ έχεις πολιτική καθόλου. Ήσουν πρόεδρος 4 χρόνια, 3,5. Για τη ΒΠΕ έκανες κάτι. Υπάρχει ένα πράγμα το οποίο είναι αντίθετο εδώ τώρα. Διαφώνησες για την ΒΠΕ, αλλά συντάχθηκες με αυτούς που διαφώνησες. Ναι, και να μπω μέσα και να εφαρμόσω τις δικές μου απόψεις. Να διεκδικήσω μάλλον την εφαρμόση. Αυτό ήθελα να ακούσω. Να συνεργαστώ απόλυτα. Είμαι καλυμμένος. Χαίρομαι πολύ που συγκάλυψα. Θα ήμασταν πολύ τυχεροί. Γιατί αν ήμουν δημοτικό σύμβουλο, αυτά που λέω θα είχα δικαίωμα υπογραφή. Αν ήταν πάνω στο. Αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα. Και ξέρεις που έχουμε αποτύχει εμείς αν δεν τα ζήμασαι, δεν ξέρω, σίγουρα το πέτυχες με άλλες πρακτικές που μπορούσε να έχεις εφαρμόσει. Όπως. Το έχετε διαβάσει το καταστατικό. Στα 7 σημεία το πρώτο που ξεκινάει είναι η σύσφιξη μελών της Ένωσης. Έχουμε αποτύχει όλοι εδώ. Όχι όλοι, εμείς που συμμετείχαμε και εγώ και πιστεύω ότι το φράζω και αυτός. Σύσφιξη σχέσεων. Όλους όταν λες, ποιους λες τώρα. Τα μέλη. Αυτή η εικόνα εδώ. Αυτή είναι η εικόνα. Και είναι το πρώτο του καταστατικού, να συσφιχτούμε μεταξύ μας και να μην είμαστε μόνο κριτική και κακοπροαιρεσμό. Σαφώς αυτό είναι η κυρία Κωστά. Το γνωρίζω, εγώ το ξέρω. Το φαίνεται. Σαφώς. Και να σου πω και κάτι. Και έχουμε συμπράξει και εσύ με τον Παναγιώτη και μαζί. Δηλαδή, όταν μιλάμε για τα προηγούμενα συμβούλια, ήσουν και εσύ μαζί. Βεβαίως. Και ο Παναγιώτης και η Νεκταρία. Δεν παραδεί ότι ό,τι έκανε ο Παναγιώτης έκανε μόνο στον Παναγιώτη, ίσω και εσύ έκανε στον Παναγιώτη. Δεν διαφωνώ. Δύο εκθέσεις βιβλίου που γίνονται στη θητεία. Το πρώτο fashion show που έβασε μαζί 40 επιχειρήσεις και συνεργάστηκαν.
Το δεύτερο fashion show που σας βοηθήσαμε και εγώ και Κάλλη και ετοιμάστηκε το δεύτερο fashion που είχε τρομερή επιτυχία. Τι ήταν όλα αυτά, δεν ήταν μορφές συνέργειας. Δεύτερο fashion. Λοιπόν, αυτή ήταν η σύσφυξη που λέει το καταστατικό. Δηλαδή, εσείς την πέτυχες. Στις εκλογές τις δικές μας δεν είχαμε 250 ψηφίσαντες. Ναι, επειδή στις δεύτερες 150. Είχε ανοιχτή βεντέτα. Όχι από αγάπη και από σύσφυξη. Στη δεύτερη δεν υπήρχε βεντέτα και ήταν σε, ήσουν μόνος υποψήφιος στη δεύτερη. Δεν υπήρχε αντίπαλος. Ωραία, μόνος σου πήγαινες. Λοιπόν, στη δεύτερη απεσήρθη και σου λέω Κώστα πάτε τη θητεία. Έτσι δεν έγινε. Να το πούμε εδώ μπροστά γιατί δεν είχα καμιά διεκδίκηση. Θα μπορούσα να πάω τρένο και στη δεύτερη. Άνετα. Δεν έχω όμως τέτοιες βλέψεις εγώ, δεν είναι τέτοιος άνθρωπος. Τι εννοείς δηλαδή, μας έκανες χάρη, έφυγες και έγινε ο πρόεδρος. Αλλά πέρα τούτου, για να μην τα λες όπως θέλεις, 150 ψηφίσατε στη δεύτερη φορά. Έτσι, μαζέψαμε κόσμο. Εντάξει, τώρα γιατί δεν είναι κόσμο. Να σας πω κάτι, λοιπόν, Παναγιώτη, να σας πω κάτι. Πρώτα απ' όλα να σας πω κάτι. Πού θες να καταλήξεις. Για πες μας, πού θες να καταλήξεις. Ότι η ευθύνη που δεν είναι κόσμο δεν είναι δική μου. Να σας πω κάτι. Όχι, υπάρχει αυτό που τύχαμε σε άλλα σας σύστημα. Πάει με τον πρόεδρο. Εσύ έφτασε σίγουρα. Να σου πω κάτι. Εγώ ξέρω ότι προτιμώ τώρα που είμαστε, πώς είμαστε εδώ, έστω και με τον Παναγιώτη και με την Νεκταρία και τα υπόλοιπα τα παιδιά και ο Δημήτρης. Να καθίσουμε και να μιλήσουμε ποια είναι τα προβλήματα. Ποια είναι τα προβλήματα. Ναι, ρε Παναγιώτη, τώρα πρέπει να μπαίνουμε σε φάση. Δύο φορές το. Τώρα εγώ δεν πήγα να πω. Εγώ δεν είμαι σαν του προηγούμενου. Άλλα προβλήματα. Κώστα, άφησε με να ολοκληρώσω. Δηλαδή, εγώ ξέρω, θα προτιμούσα για όσου θα ασχοληθούν ή θέλουν να ασχοληθούν με το σύλλογο. Ή και από εσάς ποιοι θα μείνουν και ποιοι δεν θα ξανασχοληθούν. Ότι εσείς θα βοηθήσετε. Ποια θα ήταν σε δεύτερη σκέψη αυτή που περνάει τώρα, ότι κοιτάξτε παιδιά, πώς μπορούμε να διεκδικήσουμε περισσότερα πράγματα από το Δήμο. Να βρούμε έναν τρόπο με γενικές συνελεύσεις να ενεργοποιήσουμε τα μέλη. Ποια είναι τα λάθη ίσως που δεν καταφέραμε να γεμίσουμε την αίθουσα σε μια τέτοια γενική συνέλευση. Και να πούμε τι δεν έχετε κάνει εσείς και θα ήταν καλό. Δηλαδή, ως προς τα μέλη να τα ενεργοποιήσουμε. Ποιες ήταν οι σκέψεις. Δεν διαφωνώ. Αυτό είναι το Παναγιώτη, δεν το σκέφτομαι. Παρά να δούμε σε αυτή τη διαδικασία. Θα τα μετατρέψετε σε εμπειρία τα δικά μας λάθη και θα τα κάνετε παραγωγικά το επόμενο φαντασίμα. Που είχε καλά, τι είναι. Αυτά δηλαδή. Κάποιε ιδέε τώρα που έχετε. Μπορείς λίγο στο διατάφτο στον οικονομικό πρόβλημα. Εγώ να κάνω μια ερώτηση. Κακώ δεν ξέρω. Είναι τόσο δύσκολο. Λέμε τώρα τόσα χρόνια δεν μπορούμε να αλλάξουμε το φαντασμικό. Είναι τόσο δύσκολο να αλλάξουμε το φαντασμικό. Θέλει λεφτά, θέλει διαδικασία. Θέλει λεφτά, δεν το πιο απλό είναι. Το επόμενο Δέλτα Σίγμα το αλλάξετε. Εδώ μιλάμε και για την Παναγιώτη δεν αλλάξει. Στην διαδικασία δεν αλλάξει. Προηγουμένω δεν αλλάξει. Δεν τόσο δεν υπήρχαν λεφτά, τόσο δεν αλλάξει το κατακαλυπτικό. Όχι, δεν είναι θέμα πρόθεση. Πρόθεση. Είναι κακή διακίνηση. Είναι για μένα κακή διακίνηση από όλου και από εσά και από πίσω. Κακό δεν έχει αλλάξει το κατακαλυπτικό. Να έχουμε θέμα με τράπεζα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν θέλει να υπάρχουν. Θέλει να αλλάξει το κατακαλυπτικό. Τι θέλει. Υπάρχει εξελεκτική επιτροπή ότι σήμερα θα παραδώσουμε στην εφορευτική. Η εφορευτική έχει τρία άτομα όπως γίνεται πάντα. Εξελεκτική επιτροπή που θα πάρει όλα τα χαρτιά, θα πάει και στην Πόμπη την Κουλιαρά που είναι μέχρι τώρα η επιτροπή και θα τα δούμε όλα εκεί. Εξελεκτική επιτροπή δεν έχει υπογράψει την διαβάρα. Αν δεν έχει υπογράψει. Σήμερα. Πρώτα γίνεται πρώτα γίνεται έργος και μετά πρέπει και τι γίνεται. Δεν το ήξερα αυτό. Εγώ νομίζω ότι η εφορευτική επιτροπή τα πάει τώρα εκεί. Πρώτα θα ελεκτούν και μετά θα παραδώσουν. Αυτή είναι εκεί. Δηλαδή έπρεπε να τα πάει πίσω ταμίαση και η εφορευτική δεν τα έχει πάει πριν. Η εξελικτική υπογράφει και παραλαμβάνει η εφορευτική μετά τα βιβλία και όλα αυτά τα πράγματα. Σήμερα τα παίρνει η εφορευτική και τα πάει στην εξελικτική να τα δει. Όχι. Εσείς τα κάνετε αυτά. Ταμία!
Εσείς το τελειώνετε αυτό. Δηλαδή, εσείς δεν μπορείτε να φορέσετε την κυβέρνηση. Δεν την ξέχασα τη σειρά. Δεν μας το πει. Πέρα από το όμως εξώστε με πρέπει να πεις λίγο τι υπάρχει, τι γίνεται. Τα σύνολα, χοντρικά, σας πω γιατί δεν το ξέρω. Σε ποια κατάσταση είναι ο σύλλογος σήμερα. Λοιπόν, όταν παραλάβαμε το ταμείο, αναλυτικά τώρα, στο λογαριασμό υπήρχαν 8.800 ευρώ. Σήμερα, στην τελευταία ενημέρωση που έγινε, μας κάνουν την τρέψη μια απλή ενημέρωση στο βιβλιαρίο, είναι 4.852.29. Είναι και ενημερωμένο στο βιβλιαρίο. Από εκεί και πέρα, σαν κινήσεις που υπάρχουν, από το σύνολο εσόδων-εξόδων, τι κάναμε, ας πούμε, στο... Όχι, δεν καταναλώνεις λεπτομέρειες. Πες λίγο απλά τι υπάρχει. Λοιπόν, ταμείο αυτή τη στιγμή υπάρχει. Και αν υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες. Ναι, αυτό ενδιαφέρει ένα νέο συμβούλιο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν, στο ταμείο υπάρχουν 200 ευρώ. Οι εκκρεμότητες που υπάρχουν είναι δύο. Ένα ποσό στα 800 ευρώ στο Θανάση τον Αλεξίου, ο οποίος του είχαμε πει ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε λεφτά, να μπορούμε να τραβήξουμε λεφτά. Του έχουμε δώσει κάποια λεφτά από διάφορες δράσεις, οτιδήποτε, αλλά πρέπει να κάνουμε να κάνουμε τις αφήσεις, όλα αυτά, οτιδήποτε γινόταν. Ωραία, ωραία. Ναι, τα 4.800 είναι δεσμευμένα στην τράπεζα. Όχι, αυτά είναι στην τράπεζα, στο λογαριασμό. Δεν έχουμε πρόσβαση. Ωραία. Υπάρχουν δηλαδή αυτό εδώ και υπάρχουν και 200 συμμετρικά εγώ. Αυτή τη στιγμή. Που είναι για τα έξοδα των εκλογών. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είναι 800 του Αλεξίου και 309 ευρώ στη ΔΕΗ. Αυτά οι δύο εκκρεμότητες υπάρχουν. Σε ΔΕΗ τι από το. Λογαριασμό. Από το γραφείο. Ναι, τα. Οι δωροπιταγές δοθήκανε όλες. Οι 8. Οι 8 δοθήκανε. Οι 8 δοθήκανε. Ναι. Από τους χορούς μείναν τίποτα λεφτά από τους χορούς που κάνατε. Από αυτό, από το χορό μου στον χώρο του 19, καλύφθηκαν κάποιες υποχρεώσεις που υπήρχαν με αυτό. Εκεί δεν είχαμε κάνει τα ισχύρια και τα περισσότερα λεφτά τα βάζαμε μόνοι μας. Υπάρχει κοστά. Διευκρίνησε λίγο γιατί ακούγεται έξω στην αγορά και ο κόσμος δεν γνωρίζει. Και όλοι μας δεν γνωρίζουμε τη λεπτομέρεια. Για ποιο λόγο δεν μπορεί να λειτουργήσει ο τραπεζικός λογαριασμός. Λέμε δεν μπορεί να λειτουργήσει για λόγω του καταστατικού, δηλαδή τι είναι αυτό το καταστατικό. Το καταστατικό λέει ότι πρέπει να κάνουμε εκλογές ανά δύο χρόνια. Δεν καταστατικό ο καθένας. Να υπάρχει λίγο μια ενημέρωση. Άλλαξε ένας τραπεζικός της Άρεζης Ελλάδος και στην Εθνική συγκεκριμένα, το οποίο είναι ξεκάθαρο τι λέει το καταστατικό. Το καταστατικό μας λέει ότι πρέπει να κάνουμε εκλογές κάθε δύο χρόνια, Φεβρουάριο μήνα. Εμείς είχαμε πάρει πιο παλιά γενικές συνελεύσεις ότι τρία χρόνια το λιγότερο. Δεν υπήρχε ποτέ πρόβλημα στην πρόσβαση της τράπεζας, αλλά λόγω αυτής της εσωτερικού κανονισμού, όπως και σήμερα παρίστανται οι νομικοί σύμβουλοι, αλλάζουν τα πράγματα. Άρα είναι επιταχτικό πλέον να αλλάξει το καταστατικό. Δεν είναι δεσμευμένα τα λεφτά. Δεν είναι δεσμευμένα. Δεν έχουμε πρόσβαση ο ταμείας για να καταπιέσουμε. Στην ουσία είναι όπως μια κυρία, δεν μου πει το συμβούλιο αυτό. Δεν είμαστε νόμιμοι. Όπως και όλα τα προηγούμενα συμβούλια, πριν πάνω από δύο χρόνια ήταν όλοι έκτοτε. Όπως είμαστε και εμείς. Απλά δεν το ελέγχουμε. Τώρα σου το ελέγχω στη μέρα, ακριβώς. Άρα δηλαδή δεν θα αλλάξει καταστατικό στο επόμενο ή πρέπει να γίνουν εκλογές σε 18 μήνες από τώρα. Θα γίνουν τώρα και στα 18 μήνες. Ανά δύο χρόνια Φεβρουάριο λέει. Το Το καινούργιο ΔΣ σίγμα, ήδη έχουμε ξεκινήσει το καταστατικό, το έχει αναλάβει ο Στέλιος ο Αντωνίου. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει συνέχεια εκεί. Το έχει δουλέψει, έχει μιλήσει και με κάποιους άλλους συλλόγους που να αποστεύουν τον πρωτοβόλο. Δηλαδή, νομίζω ότι πρέπει το επόμενο συμβούλιο να πάει σε αυτό το δικηγόρο να συνεχίσει το καταστατικό. Δηλαδή, μέχρι ένα σημείο έχει γίνει. Αυτό το είχαμε δικαιολογήσει και άλλου. Ναι, το είχαμε. Εμεί, ό,τι πριν το συνεχίσαμε, δεν αλλάξαμε όπως και την κόρη. Απλά το καταστατικό το έχει φτιάξει, το έχει φτιάξει, το έχει φτιάξει με ένα σημείο. Ποιες είναι οι διαδικασίες, πώς. Σήμερα, ωραία. Τι πρέπει να κάνω εγώ τώρα. Μα σήμερα με την κυρία Επιτροπή ποια είναι. Σήμερα με την κυρία Επιτροπή. Δεν μπορούμε να ψηφίσουμε. Δημητρία, εξελεκτική ποιοι είναι. Ποιοι είναι εξελεκτικοί. Αυτό. Είναι ο Στεφανής, θυμάμαι εγώ καλά. Είναι ο Δημήτρης Κωστόπουλος. Ο Κωστόπουλος, ο Στεφανής και ποιο είναι ο τρίτο. Άρα να δούμε στις εκλογές που είχαμε κάνει το 2016, να δούμε ποιοι ήταν. Δύο φορές. Η προφητική επιτροπή σήμερα. Να πάντα βγει στην προφητική. Δύο μέρες.
Δεν γίνεται αυτό. Θα ξαναγίνει συνέλευση για να εκλέξουμε δύο άτομα. Να εκλέξουμε τα άτομα και να παραλάβουν σε. Μα δεν γίνεται στις συλλόγους, σε κανένα. Οπότε πρέπει να επικοινωνήσω εγώ με την εξελεκτική επιτροπή. Να του πω να πάνε να ελέγξουν τα δουλειά στα λογιστήρια. Δηλαδή θα Δημήτρη, θα ξανακαλέσουμε γενική συνέλευση. Για ποιο λόγο, μεταξύ μας είμαστε. Μα έχουμε νομικό σύμβολο που μαζί μας. Θα ψηφίσω εγώ, άλλος κύριε. Τι να ψηφίσει, στην εφορευτική επιτροπή θα βγει. Η εφορευτική επιτροπή για να τελειώσουμε εμείς απόψε. Πρέπει να γίνει οικονομικός απολογισμός. Η εξελεκτική επιτροπή παραδίδει στην. Κυρία Νομική Σύμβουλο, και είναι δικιά σας η άποψη. Γι' αυτό είστε εδώ. Εγώ είμαι απειρά για να κάνω τις επιλογές της εφορευτικής. Τώρα. Το θέμα είναι έτσι όπως είναι το καταστατικό. Το καταστατικό λέει αυτό που λέει ο κύριος Αγραφώτης, γνωρίζετε. Πώς? Το γνωρίζετε. Το γνωρίζετε. Το έχω, ναι. Όχι, δεν μοιάζει. Έτσι πρέπει. Μπορούμε να βγάλουμε και δύο εντολές από την εμπειρία. Έχει πάει στην κουλαρά, είναι έτοιμα. Το όχι, δεν το έχουμε κάπου. Το πώς θα γίνει. Το πώς θα γίνει. Ας μην παραλάβει σήμερα. Ας βγουν τα άτομα που είμαστε εδώ και σε παραλάβουν τα πολύ ποιοι θα είναι υποψήφοι. Ποιοι θα είναι υποψήφοι. Όχι υποψήφοι για. Για εφορευτική. Για να παραδώσει βάση συλλογή πρέπει να γίνει οικονομικό αυτοκτισμό. Καταρχήν, έτσι όπως είναι, το χωρίζει σε δύο τμήματα, το επαγγελματικό, εμπορικό και το βιοτεχνικό. Άλλοι ψηφίζουν, άλλο διοικητικό συμβούλιο ψηφίζει το ένα άλλο το άλλο. Δηλαδή, έτσι όπως είναι, με τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Υπάρχει εξαιρετική δηλαδή. Δεν αναφέρει κάτι όμως εδώ. Ποια είναι η αρμοδιότητα της εξελικτικής επιτροπής. Το λέει το άλλο. Μόνο που αναφέρει είναι ότι η εξελικτική και η εφορευτική επιλέγονται από την ορμένη. Τίποτα. Ναι. Και πριν γίνουν εκλογές κάπου το λέει ότι η εξελικτική επιτροπή πέρα να επιλέξει την ελέγχη. Αυτό κρέβεται για τον απολογισμό, λέει, κατά το τρίτο δεκαήμερο, έτσι που για τον Μαρίου συνέρχεται η ορμένεια, προσέγγιση του απολογισμού. Εφόσον αυτό διαχειρίζεται ο Σταμίνο, λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση τη εξελικτική επιτροπή. Και προσπαθεί να επειδή για πρακτικούς λόγους. Δημήτρη, το πρόβλημά σου που είναι, ρε. Ποιο είναι το πρόβλημά σου, Δημήτρη, να σε διαβάσει. Συγκεκριμένα. Όχι, όχι, τη σειρά λέει. Δεν έχει θέμα. Όποιο ψηφίσει είναι παράνομο. Τι λε. Όποιο ψηφίσει είναι παράνομο. Δηλαδή, αν υπήρχε ο έλεγχο, δεν θα ήταν παράνομο. Τι αλλάζει, τυπικό είναι το θέμα, Δημήτρη. Τυπικό το πρόβλημα. Μα θα ελέγξει.